πάμε αμέσως να συνδεθούμε με την Κρήτη και την αγαπημένη μας Θέκλα Μπετρίδου, η οποία βρίσκεται στην παρέα μας και θα συζητήσουμε σήμερα το φλέγον θέμα «Πώς μαθαίνω να βάζω όρια στις σχέσεις μου». Θέκλα μου αγαπημένη, καλό απόγευμα. Χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Πώς καλό είστε? Απόγευμα. Γεια σου, χαρά εσύ. Χριστουγεννιάτικα σας βλέπω, ναι, χειμερινά σας βλέπω, κρύο πρέπει να έχει. Πολύ κρύο. Έχει. Οπότε να έρθεις με τα σακάκια σου. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που πολύ ορθά το χαρακτήρισες φλέγον, ναι. Αλέξανδρε, γιατί είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την ευτυχία μας και την ψυχική και σωματική μας υγεία. Το να βάζουμε όρια, να μάθουμε να βάζουμε όρια στις σχέσεις μας, όλες τις σχέσεις, και τις φιλικές σχέσεις και τις οικογενειακές και τις εργασιακές και τις ερωτικές σχέσεις. Ναι, αλλά πώς τι καθορίζουμε βάζω όρια? Να ξεκινήσουμε από τι σημαίνει βάζω όρια ή ποια είναι τα όρια. Πώς θέτουμε τα όρια. Είναι παρόμοια ερώτηση. Εντάξει, είναι, ναι, ποια ναι, είναι ναι. τα όρια που είναι καλή ιδέα να έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Τα όρια μας προστατεύουν από ανεπιθύμητες ενέργειες και μας προστατεύουν από πράγματα που δεν θέλουμε να κάνουμε και από πράγματα τα οποία μας βλάπτουν. Όπως τα όρια μιας χώρας πάνω σε ένα χάρτη ή πάνω σε ένα νοητό χάρτη προστατεύουν τη χώρα από τις επιθέσεις από τους εχθρούς. Έτσι και τα όρια τα ψυχολογικά που βάζουμε οι άνθρωποι, που είναι καλή ιδέα να μάθουμε να βάζουμε οι άνθρωποι, μας προστατεύουν από αχρίαστο συναισθηματικό και ενεργειακό ξόδεμα, μας προστατεύουν από πράξεις και από συναισθήματα τα οποία μπορεί να είναι ανεπιθύμητα ή και βλαβερά. Να πω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Ναι. Μπορεί να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος να δυσκολεύομαι να πω όχι. Οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να πούν όχι είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν, δεν γνωρίζουν πώς να βάζουν όρια στις σχέσεις τους. Οπότε οποιοδήποτε μου ζητήσει να τον βοηθήσω, οποιοδήποτε μου ζητήσει να βγω από το δικό μου δρόμο για να του κάνω το χατήρι, για να του κάνω μια εξυπηρέτηση, δεν μπορώ να πω όχι, δεν βάζω όρια και έτσι καταλήγω να αλώνομαι από τα θέλω των άλλων, να με εκμεταλλεύονται οι άλλοι, να κουράζουμε, να ταλαιπωρούμε και να κινδυνεύει και η σωματική και η ψυχική μου υγεία. Ναι. Επειδή ένας άνθρωπος για να μπορεί να είναι καλά ψυχικά και σωματικά, πρέπει οπωσδήποτε να ξεκουράζεται και να κάνει οικονομία των δυνάμεών του και να αποφασίζει ο ίδιος προς που, σε ποια κατεύθυνση και σε ποια πράγματα και σε ποια συναισθήματα θα εστιάζει τις προσπάθειες του και τις δυνάμεις του. Οι ανορίωτοι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από τους άλλους και δεν μπορούν να προστατεύσουν και τους άλλους από τους εαυτούς τους. Γιατί η λέξη ανορίωτος δεν χρησιμοποιείται μόνο για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν να βάζουν όρια στους γύρω τους, αλλά και για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν να σέβονται τα όρια των άλλων ανθρώπων, δεν ξέρουν να δέχονται το όχι που τους λένε οι άλλοι άνθρωποι, για τους ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι αποτελούν ήδη το κέντρο όχι της γης αλλά του σύμπαντος και ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι υποχρεωμένοι να τους εξυπηρετούν, τους ανθρώπους με αίσθημα κυριότητας. Μάλιστα. Τα όρια πρέπει να βάζουν. Είναι κατανοητό, Αλέξανδρε, ή ναι. θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο? Όχι, μας τα εξήγησε εξαιρετικά. Ξεκάθαρα. Θέκλα μου, πρέπει να βάζουμε από την αρχή όρια σε μια σχέση ή πρέπει να παρατηρούμε πρώτα, να ελέγχουμε το. Ή όταν συμβεί κάτι και μετά. Το ιδανικό είναι να είμαστε οριοθετημένοι άνθρωποι, να γνωρίζουμε τα όρια μας, να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας για να αφουγκραστεί τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση και πώς δίνουμε αυτό το χρόνο, βάζοντας τα όρια μας από την αρχή. Άρα από την αρχή μιας νέας σοφή. Άρα, Θέκλα μου, πρώτα αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα όρια μας ως άνθρωποι, ως προσωπικότητες και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς τα δικά μας όρια μπορούν να συνυπάρξουν με έναν άλλον άνθρωπο, έτσι, με τα όρια ενός άλλου άνθρωπου. Ακριβώς. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να μάθουμε τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να ξέρουμε τι σημαίνουν τα συναισθήματα μας κάθε φορά, πότε νιώθουμε άβολα, γιατί νιώθουμε άβολα, ποια πράγματα είναι καλά για μας, ποια πράγματα δεν είναι καλά για μας, ποιες δραστηριότητες στην ουσία, ποιες δράσεις είναι καλές για μας και ποιες όχι,
πότε ένα αρνητικό συνέστημα που νιώθουμε σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ή μία συνθήκη δεν είναι καλά για μας. Mm-hmm. Μαθαίνουμε τον εαυτό μας, μαθαίνουμε τα όρια μας με την έννοια μέχρι που αντέχουμε να δώσουμε και να μην εξαντληθούμε. Ναι. Μέχρι που αντέχουμε να είμαστε καλά χωρίς να ξεκουραστούμε, ξέρω εγώ, για 2 ώρες, για 3 ώρες. Πρέπει να μάθουμε καλά πώς λειτουργεί το σώμα μας και η ψυχή μας. Δηλαδή να καπούμε τόσο πολύ τον εαυτό μας, ώστε να αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια για να καταλάβουμε πώς λειτουργούμε και για να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ψυχοσωματικού μας οργανισμού. Είναι πολύτιμος ο εαυτός μας. Είναι πολύτιμη η ψυχή μας, είναι πολύτιμο το πνεύμα μας, είναι πολύτιμο το σώμα μας, είναι πολύτιμη η καρδιά μας και οφείλουμε να αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο για να τα γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε εμάς, να έχουμε αυτογνωσία δηλαδή. Θεκλά μου, επειδή λες ότι είναι σημαντικό να βάζουμε τα όρια μας στην αρχή, αλλά πώς θα οριοθετούμε μια σχέση αφού πριν πρωτού ξεκινήσει δεν είναι πιο ορθό ή δεν ξέρω αν... Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα ή οριοθετούμε μια σχέση και πόσο εμείς μπορούμε να δώσουμε σε έναν άλλο άνθρωπο αφού του συμβεί κάτι. Δηλαδή, ξέρεις, να γίνει όχι. Κάτι και να πω όχι. Όχι. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Όχι. Είναι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να τρέχουμε εκ των υστέρων να διορθώνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, καλύτερα να φανούμε πολύ αυστηροί στην αρχή και να είμαστε όντως αυστηροί και στην πορεία που θα γνωρίσουμε καλύτερα έναν άνθρωπο και θα εξελιχθεί μια σχέση να χαλαρώσουμε λίγο τα όρια μας. Βασισμένα πάνω στη γνώση της νέας σχέσης που έχει αναπτυχθεί, ναι. Παρά να γινόμαστε από την αρχή χαλοί να μας πατάνε οι άλλοι και όταν μας καταπατήσουν πάρα πολύ τότε να αντιδράσουμε και η αντίδραση μας να μην έχει κανένα νόημα στο τέλος της ημέρας, γιατί τι συμβαίνει. Εάν αφήνουμε τον εαυτό μας να καταπατηθεί, από ένα σημείο και μετά, χωρίς να το θέλουμε, αναπτύσσουμε αρνητικά συναισθήματα για το πρόσωπο που μας καταπατά και για τη σχέση αυτή της καταπάτησης. Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι που είναι ιδιαίτερα καλόβολοι μπορεί κάποια στιγμή ξαφνικά να μπουχτίσουν και να πούνε ένα άντε γεια. Άντε γεια από τη συνεργασία, άντε γεια από τη φιλία, άντε γεια από την ερωτική σχέση και να μείνει και ο άλλος παγωτό και να πει μα πώς τα ανεχόταν όλα τα πάντα μέχρι τώρα και ξαφνικά αυτός σηκώθηκε και έφυγε. Τερμάτισε αυτή τη σχέση. Το να θέσουμε τα όρια μας από την αρχή, Θεκλά μου, και το να θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητάς μας, άρα ουσιαστικά φαίνεται και το ποιοι είμαστε. Μία υγιής προσωπικότητα, όπως πολύ ορθά το έχεις επισημάνει, Σόφη, μία υγιής προσωπικότητα έχει όρια, ναι. Γνωρίζει τα όρια της και ξέρει να τα θέτει τα όρια της με χάρη, χαριτωμένα. Γιατί εμείς οι Κύπροι και οι Έλληνες γενικότερα, ίσως και λόγω της ιστορίας μας και λόγω του ραγιαδισμού που μας διακατέχει, δυσκολευόμαστε να πούμε όχι και δυσκολευόμαστε να βάλουμε όρια. Νιώθουμε ενοχές. Ναι, αλλά το χαριτωμένα τι σημαίνει. Ή βάζουμε όρια ή δεν βάζουμε. Χωρίς να ντρέπομαι και χωρίς να νιώθω άβολα. Αυτό έχει να κάνει και με την αυτογνωσία. Εντάξει, ναι. Και απλά... το πόσο καλά νιώθεις με τον εαυτό σου, θεωρώ. Είναι σαν να βγαίνει αβίαστα όλο αυτό. Είναι προσωπικότητά σου. Αλλά να μην κλειδώσεις και τον άλλο. Ενώ στην προσπάθειά σου να προστατεύσεις τον εαυτό σου, να θέσεις τόσα πολλά όρια, που να κάνεις τον άλλο να νιώθει άβολα στο ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Αντρέα μου, αυτός ο φόβος μήπως κλειδώσουμε τον άλλον. Ναι. Ή ο φόβος μήπως χάσουμε έναν άνθρωπο από τη ζωή μας λόγω της οριοθέτησης. Είναι ένας φόβος που έχουν συχνά οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως people pleasers, ως άνθρωποι που θέλουν να ευχαριστούν τους άλλους. Ναι. Και αυτός ο φόβος είναι ανεδαφικός. Γιατί? Γιατί οι αρχές του marketing έχουν άμεση εφαρμογή σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Mm-hmm. Εάν εγώ πουλάω τον εαυτό μου φτηνά, ο άλλος άνθρωπος που έχει οποιαδήποτε σχέση μαζί μου δεν θα με πάρει στα σοβαρά και δεν θα με εκτιμήσει. Αν εγώ όμως έχω μια καλή γνώση του εαυτού μου και βάζω τα όρια μου από την αρχή, αντιθέτως δεν θα φοβηθεί να φύγει ο άλλος, αλλά θα πει «Ουψ, τι συμβαίνει εδώ πέρα, αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια αξία και ξέρει την αξία και του θα, δε και θα δεν πρέπει να τη δείξει». Και δεν θα ανοιχτεί τα πάντα, ναι. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές διερωτόμαστε και λέμε πώς γίνεται σε μια παρέα ή σε ένα χώρο που υπάρχουν περισσότεροι των 2 προσώπων να έχει ένα πρόσωπο το οποίο να είναι πολύ καλόβολο, να λέει πάντα ναι, να είναι ευάλωτο, ευγενικό, να δέχεται
να το καταπατάνε οι άλλοι και ένα άλλο πρόσωπο να είναι έτσι δυναμικό, να μην δέχεται μίγα πάνω στο σπαθί του. Και λένε, μα γιατί όλοι συμπαθούν αυτόν που είναι δυνατός και εντός εισαγωγικών σκληρός και δεν συμπαθούν τον μαλαχτόν, αυτόν που είναι people pleaser? Είναι γιατί οι άνθρωποι ελκυόμαστε από τη δύναμη και όχι από την αδυναμία. Ακριβώς. Η αδυναμία στους ανθρώπους μας προκαλεί ίχτο, η δύναμη μας προκαλεί θαυμασμό. Φυσικά, εάν ένας άνθρωπος χαριτωμένα οριοθετεί, δηλαδή γνωρίζει την αξία του, είναι σίγουρος για το ότι δικαιούται να βάλει όρια, δεν φοβάται ότι βάζοντας όρια θα χάσει τους άλλους ανθρώπους και το κάνει με μια φυσικότητα, σαν ένα κομμάτι της προσωπικότητας του, όπως είπε η Σόφη προηγουμένως. Αν το κάνει αυτό, τότε δεν υπάρχει κίνδυνος να τραυματίσει τους άλλους και να τους πληγώσει με την οριοθέτηση. Αν κάποιος όμως είναι άτσαλος, βρίσκεται σε ένα στάδιο που τώρα έχει μάθει να λέει όχι, τώρα έχει μάθει να βάζει όρια, οπότε δεν το κάνει ιδιαίτερα ραφιναρισμένα, ιδιαίτερα ευγενικά και με ιδιαίτερο σεβασμό προς τον εαυτό του και τους άλλους, εκείνος ο άνθρωπος, ναι, κινδυνεύει να τραυματίσει συναισθηματικά τους άλλους, αλλά δεν το κάνει λόγω των ορίων, το κάνει λόγω του ότι ενώ βάζει όρια, παλεύει ακόμη με τον εαυτό του για το αν είναι καλή ιδέα να βάλει όρια ή όχι. Όλα έχουν να κάνουν με τα κίνητρα μας και την ψυχική συναισθηματική θέση στην οποία βρισκόμαστε όταν επικοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους. Μάλιστα. Τα ζευγάρια τα οποία δεν βάζουν όρια με μαθηματική ακρίβεια χωρίζουν πιο εύκολα? Δεν νομίζω ότι ο χωρισμός είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε μια σχέση. Ποιο είναι το χειρότερο? Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε κάτι τέτοιο? Σε μια σχέση. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να βιώνεις την απόλυτη δυστυχία σε μια σχέση. Ναι, όντως. Να χάνεις παντελώς τον εαυτό σου, να μην ξέρεις ποιος είσαι και να μην μπορείς να ευχαριστηθείς όχι τη σχέση απλώς, αλλά τη ζωή σου. Ναι. Οι άνθρωποι που δεν βάζουν όρια, με μαθηματική ακρίβεια, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποίησες, να δανειστώ τον όρο σου, ναι, με μαθηματική ακρίβεια, θα χάσουν τον εαυτό τους και θα χάσουν την ικανότητά τους να χαίρονται. Και άρα να απολαμβάνουν τόσο τη ζωή γενικότερα, όσο και τη σχέση ειδικότερα. Άρα πώς βάζουμε τελικά, Θέκλα μου, αυτά τα όρια? Για να μπορέσουμε να βάζουμε με επιτυχία όρια, τα όρια μας στις διάφορες σχέσεις, πρέπει να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας προηγουμένως, να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας την ανάγκη για όρια, να ξοδέψουμε χρόνο και ενέργεια ώστε να μάθουμε τον εαυτό μας και να μάθουμε ποια είναι τα όρια που μας ταιριάζουν εμάς. Γιατί δεν υπάρχουν universal όρια, δεν υπάρχουν όρια τα οποία ταιριάζουν σε όλους. Ο καθένας πρέπει να βρει ποια είναι τα δικά του τα όρια. Mm-hmm. Ποια είναι τα δικά του τα θέλω. Ποιες είναι οι δικές του οι αντοχές. Mm. Ποιες είναι οι δικές του οι προτιμήσεις. Ποια είναι η δική του λειτουργικότητα. Πρέπει να βρούμε ποια είναι τα δικά μας τα όρια και με την ίδια φυσικότητα που βάζουμε όρια στον εαυτό μας, δηλαδή που λέμε για παράδειγμα έχεις κουραστεί πάρα πολύ, σήκω και πήγαινε να κοιμηθείς και σταμάτα να δουλεύεις, ή έχεις φάει πολύ φαγητό, γιατί άκουγα προηγουμένως, πρωτού συνδεθούμε άκουγα τον φίλο τον Κωστάκη, έχεις φάει πολύ φαγητό και θα πάθεις κάτι από εδώ και πέρα, σταμάτα να τρως, σήκω πάνω, ή έχεις καθίσει πολύ χωρίς να σε απραξία και σε ακινησία, σήκω να κινηθείς. Με την ίδια φυσικότητα που βάζουμε στον εαυτό μας όρια, βάζουμε τα όρια μας και στους άλλους. Και στην ουσία δηλώνουμε τα όρια μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε άγριοι, δεν χρειάζεται να είμαστε επιταχτικοί. Αυτό που χρειάζεται είναι να είμαστε διαβεβαιωτικοί. Να έχουμε assertiveness, η λέξη assertiveness στα αγγλικά, being assertive, το να είναι κάποιος διαβεβαιωτικός, σημαίνει να είναι τόσο σίγουρος για τα όρια του που να μην χρειάζεται να θυμώσει ή να τα επιβάλλει με έμφαση και με στόχο. Να πει έτσι απλά, αυτό δεν το κάνω. Εδώ λίγο, πολύ, αλλά θα αρνηθώ. Λίγο με μπερδεύει εδώ όμως το ότι οριοθετώνε με τη σχέση, αλλά από την άλλη μιλάμε και για συμβιβασμό σε μια σχέση πολλές φορές. Έχουν κάποια σχέση τα όρια? Δεν θα ακούσεις ποτέ από μένα τη λέξη συμβιβασμό για μια σχέση. Ίσως χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη. Γιατί για μένα η λέξη συμβιβασμός είναι έτσι πολύ έντονη, πολύ σκληρή και δεν είναι καθόλου αγαπητική, ναι, η λέξη συμβιβασμός. Συμβιβάζομαι.
παραχώρηση ίσως ή μια προσπάθεια να συναντηθούμε σε ένα κοινό έδαφος. Γνωρίζουμε τα όρια μας. Στην καλύτερη περίπτωση γνωρίζει και ο σύντροφος μας ή ο άλλος άνθρωπος με τον οποίο σχετιζόμαστε τα δικά του όρια, τα δικά της όρια. Και επικοινωνούμε αγαπητικά, για να φέρω πάλι τον όρο που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή που ξαναμιλήσαμε για την επικοινωνία. Διαμέσου της επικοινωνίας καταφέρνουμε να βρεθούμε σε ένα κοινό χώρο όπου ούτε εγώ καταπατώ τα όρια μου, ούτε ο άλλος άνθρωπος καταπατεί τα όρια του. Και μεγαλώνοντας και οι δυο μαζί προς μια εξέλιξη πνευματική του εαυτού μας αλλά και της σχέσης μας, είμαστε σε ένα χώρο που αποφασίζουμε μαζί τα νέα μας όρια ή τη νέα μας εξέλιξη, καθοδηγούμενη από αγάπη προς εαυτόν και αλλήλους. Άρα η λέξη συμβιβασμός, όπως το χρησιμοποίησες, Σόφη, και δεν το χρησιμοποίησες λανθασμένα, γιατί χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην λογοτεχνία ή στην αφήγηση των σχέσεων η λέξη συμβιβασμός. Η λέξη συμβιβασμός σημαίνει χωρίς να συζητήσω, χωρίς να συνδεθώ με τον άλλο τον άνθρωπο, παίρνω εγώ προσωπικά μια απόφαση ότι θα καταπατήσω τα όρια μου προκειμένου να μην χάσω τη σχέση, να μην χάσω τον άλλον τον άνθρωπο, κινδυνεύοντας έτσι να χάσω τον εαυτό μου με όλα τα αρνητικά συνεπακολούθα που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Άρα ίσως να είναι η λέξη επικοινωνία, μεγάλωμα, ναι, we grow together, μεγαλώνουμε μαζί πνευματικά, συναισθηματικά. Θέλουν δουλειά οι σχέσεις πολύ. Θέλουν, σίγουρα. Έτσι. Θεκλά μου, θα σε έχουμε μαζί μας την επόμενη εβδομάδα. Ποια μέρα. Ναι, μια μέρα τη εβδομάδα. Οι Τετάρτες δεν μας βγαίνουν. Οι Τρίτες, οι Πέμπτες θα είσαι μαζί μας την επόμενη εβδομάδα ή θα... Ναι, κοίταξε, είπαμε ότι μετά την πρωτοχρονιά θα έρθω κατά Κύπρο μεριά να έχουμε μια ζωντανή σειρά. Μήπως να το αφήσουμε μέχρι τότε. Ναι, να το αφήσουμε μέχρι τότε. Να το αφήσουμε μέχρι τότε, νομίζω, έτσι για να ξεκουραστούμε και λίγο. Η προσμονή. Έτσι, ναι. Είδε, σου έβαλα τώρα χαριτωμένα όρια, επειδή ταξιδεύω την επόμενη εβδομάδα, τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα πάω κάπου αλλού πρώτο έρθω στην Κύπρο και σου βάζω με χαριτωμένο τρόπο όρια. Χωρίς να σε στενοχωρήσω, χωρίς να σε προσβάλλω. Δεν μια χαρά, να σε προσβάλλω. Μια χαρά, εννοείται. Αγαπημένοι μου, σε ευχαριστούμε. Είχα αποφασίσει από πριν, άμα με ρωτήσει ο Αλέξανδρος, θα βγούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα του πω, όχι, θα τα πούμε με τη νέα θα χρονιά. Με τη νέα χρονιά, έτσι. Θέκλα μου, αγαπημένοι, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σα ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα. Εύχομαι να έχετε κι εσείς και οι τηλεθεατές σας καλές γιορτές. Ξεκούραστε γιορτές, να δώσουμε χρόνο και ενέργεια για να ξεκουραστούμε, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και εύχομαι ολόκαρδα το 2022 να είναι καλύτερο και πνευματικότερο σε όλους τους τομείς. Και σε σένα. Σε ευχαριστούμε. Να περάσεις όμορφα και καλή χρονιά. Την αγάπη μου και σε όλους. Και την αγάπη είναι τη δική μας. Yeah.